Κάθε εβδομάδα, διαβάζοντα τι κινηματογραφικέ κριτικέ στο News 24-7, βλέπουμε πολλέ νέε κυκλοφορίε. Ποιο βλέπει τα αλήθεια όλε αυτέ τι ταινίε, Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του News 24-7. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify και τα Apple Podcast. Σημερινό καλεσμένο είναι ο Θοδωρή Δημητρόπουλο, ο άνθρωπο yes. ο οποίο ναι, γνωρίζει κάθε φορά λίγο κάτι διαφορετικό. <laughs> την pop κουλτούρα yeah. καλύτερα και από την παλάμη του και τα κινηματογραφικά πάρα πολύ καλά. Και Είχαμε μια συζήτηση τις προάλλες και εκεί που τσατάραμε ανηλεώς για θέματα της συνεργασίας μας που από τη συνεργασία μας και τώρα τα μεταφέρουμε μου λέει το καταπληκτικό ότι είναι και τόσες προβολές πια με τις στενίες που δεν προλαβαίνουμε να ασάνουμε. Ναι, είναι ένα σερή τώρα εβδομάδα που λέει δηλαδή, του κοίταγα τώρα, σου είπα 14. Ναι. Τελικά άλλαξε αυτό, πήγε στι 12, αλλά είναι και η επόμενη εβδομάδα 12. Δηλαδή βγαίνει. Θέλω, βγαίνει με τι τουζίνε οι ταινίε. Στην εκπομπή την άλλη που έχουμε τη ραδιοφωνική ναι. με τον Παναγιώτη Μένε, εγώ ναι. κάθε Πέμπτη λέμε και εμεί διαβάζουμε τι περιλήψει των ταινιών και δεν δηλαδή, να υπάρχει και κάτι. Και εκεί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό ότι εγώ κάθε φορά όταν ξεκινάμε αρχίζουν και μετράω τι ταινίε χωρί να ξέρω πόσε είναι. Ναι. Και θέλω να σου πω ότι Χωρί να ούτε καν να κάτσω να ξαναδώ πίσω το database των ταινιών, είναι μπορεί να είναι μία φορά που έχουμε πει ότι είναι τρει. Ναι. Μπορεί να είναι δύο φορέ που έχουμε πει ότι είναι πέντε. Μπορεί να είναι, ξέρω, πέντε φορέ ότι έχουμε πει <laughs> ότι είναι έξι ταινίε. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είναι από τι, ξέρω, πεντά εβδομάδε, πώ είναι το, οι κινηματογραφικέ και περιγράφουμε, μπορεί να είναι 20-25 εβδομάδε που είναι πάνω από δέκα. Είναι κάπου 9, 10. Ναι. δηλαδή, Κινείται πολύ συχνά εκεί πέρα. Είναι αυτό, όταν είναι στι 5-6, είναι, ή είναι ή, πανηγύρι. Να σου, ήταν το, πάντα το... έτσι. Κοίτα τόσο πολύ. Όχι. Δηλαδή την τη χρυσή πάντα. εποχή τη αίθουσα, χωρί τι πλατφόρμε. Ναι. Βγαίνανε τόσε πολλέ ταινίε κάθε εβδομάδα. Δεν νομίζω. Όχι τόσε πολλέ. Τώρα είναι και, είναι και διάφορα πράγματα μέσα. Γιατί τώρα αυτή η περίοδο ήταν και καλοκαίρι. Οπότε βάζει και τι επανεκδόσει μέσα. Που είναι και αυτό μια. Εντάξει, είναι μια κρυόραση μια... για το θερινό και τα βέβαια. Είναι μια έξτρα ιστορία. Γιατί. Εντάξει, ξέρει, είναι το θέμα, ρε παιδί μου, τι μετράμε τώρα, σαν επανέκδοση ακριβώ. Δηλαδή, τώρα. Ε, Φέτο άρχισε να παίζει πάρα πολύ το φαινόμενο του. Και καλά κάνουν για παιδί μου, γιατί πάνε καλά αυτέ τι προβολέ. είναι ένα σινεμά, παίρνει μια ταινία και την παίζει για μια εβδομάδα. Είναι επανέκδοση αυτό. Ακόμα και από ναι, μόνο του. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι ότι βγαίνει σαν επανέκδοση. Ναι, ξέρεις, δεν είναι αυτό που. Α, θα βγει το τάδε σε μια νέα κόπια και θα παίζεται σε δέκα αίθου. Μια χαρά είναι αλλά ναι. ενώ, κατάλαβες, δεν είναι αυτό το, το every release απαραίτητα. Είναι πιο, πιο πιο... που δουλεύουν αυτά. Που δουλεύει και... αυτό, γιατί στην ουσία είναι μια επιλογή του σινεμά mm. και από την άλλη ότι κάπως το στηρίζεις ναι, και, ότι το... έλα να δεις την ταινία που σου παίζω μόνο εγώ τότε και τα ναι, τότε. Ναι, 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 τότε. Και αρέσουν και στο κόσμο αυτό. Είναι κάτι σκέφτεσαι ρε παιδί μου, η τάδε ταινία έχω πολύ καιρό να τη δω ή ξέρω εγώ θες καμιά φορά στη τηλεόραση λες πολύ ωραία, θα πάω να τη δω. Πάμε τώρα, τώρα σε εβδομάδες που έχουμε 10 με 14 ταινίε. Ναι. υπάρχουν κάποιες ταινίε θα σε ρωτήσω κι αν απαντάς, ναι. που βγαίνουν απλά για να βγουν. Ε, κοίτα όπως τα πάντα στη ζωή, ενώ... Ναι. <σχε> <σχε> εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί κανεί να προσπαθεί. Και στη δουλειά μα, όλοι κάνουμε και πράγματα που τα κάνουμε λίγο πριν να γίνουν. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. It's fine. Ε... Αυτό γιατί yeah. γίνεται, Γιατί στην ουσία παίρνοντα ένα μπουκέτο ταινιών ο διανομέα παίρνει και κάποιε άλλε μαζί ας πούμε, που, που είναι του ίδιου πατζέντη. Δεν ξέρω πώ να το παίρνει, του ίδιου στούντιο. Έχει πολλά όμω, ρε. <laughs> δηλαδή κάποιε φορέ θα τύχει κιόλα. Τύχει... Λοιπόν, θα σου πω ένα παράδειγμα ας πούμε τη δική μου δουλειά που φαντάζομαι ότι είναι κάποιο ανάλογο. Πάω πούμε, σε ένα φεστιβάλ, πάω στι ε, Κάνε και κάνω request για κάποιε συνεντεύξει που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ θα τύχει κάποια πράγματα να τα κάνω επειδή αυτό κάτι κάπω μου φαίνεται. Μπορεί και να είναι κάτι. Για να δούμε αν θα είναι κάτι. Ναι. Έχει τύχη, ρε παιδί μου, να το κάνω αυτό το πράγμα και να μου βγει. Α, είχα μια συνέντευξη με το Χρυσολιοντάρι. Έχει τύχη να το κάνω και να είναι μια συνέντευξη την οποία την έχω και κάθε. Ναι. Ε, Δημοσιεύτηκε κάποτε, την έβαλα κάποτε έτσι για να μπει και μου λε εσύ τώρα το βάλαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ναι. λίγο. Είναι μια ευρύτερη κατάσταση. Δηλαδή, δεν μπορεί να πα και να στοχεύσει στο ένα μόνο το σούπερ δυνατό που είναι και σίγουρο, θα πάρει και κάποιο ρίσκο. Κάποια δεν θα βγούνε, Μπορεί ξέρεις, μια ταινία να μην πάρει τα βραβεία που περίμενε. Μπορεί να μην, να μην αρέσει. Συμβαίνουν ναι. πολλά πράγματα, ξέρει. Οπότε κάπω μαζεύονται. Δεν είναι όλα. Ναι, ναι. ναι. Ε, πάντως, το κακό με αυτό, αν θε από την νομή, ότι πέσω ότι στι 10-12 ταινίε ότι εμφανιστεί ένα κρυφό διαμαντάκι ναι, ε, ε. που γι, γίνει το, που κάπως το συζητήσουμε mm. και τα λοιπά και μέχρι εκεί να το προλάβεις, ναι. εξαιτίας τη αλλαγή που γίνονται εξαιτίας πρέπει να ξαναβγουν άλλες 15 ταινίες ναι, 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 okay, είναι... στην ουσία χάνονται τα περισσότερα. Αυτό είναι, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, δηλαδή πέρα το ότι εντάξει και τώρα σου λέω εγώ ότι α, έχω τόσο ταινίες δεν πειράζει, θα, θα, θα ζήσω. Το πρόβλημα το βασικό αυτού του, 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 του συστήματος που έχει πλέον εγκαθιδρυθεί, εν είναι ότι όντω είναι πάρα πολύ δύσκολο για ταινίε να αναπνεύσουν. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο για ταινίε καταρχά να φανούν. Δηλαδή, μπορεί στι 10 ταινίε που βγαίνουν, κάπου θα, υπάρχει. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ένα διαμαντάκι. Κάποιε φορέ θα ξεπεταχτεί. Δηλαδή, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα το υπόθεση Goldman, το δικαστικό το γαλλικό, το οποίο πήγε, άρεσε. Και αυτή τη δομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα, α πούμε, έκανε περισσότερα αισθήματα την πρώτη. Ναι, συζητήθηκε δηλαδή. Ναι, συζητήθηκε. Έκατσε. πολύ ωραία. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι, όλο, είναι πιο δύσκολο να συμβεί προφανώ όταν υπάρχει αυτή η υπερπροσφορά και ξέρεις, έχει ο άλλο στο μυαλό του ότι πρέπει να βγάλω τώρα αυτή την ταινία. Πρέπει, πρέπει να βγει, γιατί πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να, ναι. να κάθεται. Πρέπει να βγει. Και μετά έχω τι επόμενε τέσσερι εβδομάδε έχω άλλε τρει ταινίε προγραμματισμένε. Άρα πρέπει να βγει αυτή, μετά να φύγει, να έρθει η επόμενη. Αυτή... Έχι, και Έχι, φαντάζομαι ότι... και για του Τάξ... διανομή είναι αλγόριθμο όλο αυτό. Δηλαδή. Ε, δεδε, δε, ουσία... είναι, ναι, γιατί έχει να κάνει και με τι δικέ του ταινίε, έχει να κάνει με τι αίθουσε. Δηλαδή είναι ένα puzzle, είναι ένα πολύ πολύπλοκο πράγμα το οποίο αυτό είναι όλο και πιο δύσκολο να υπάρχει η άνεση του να πει ότι. Το αφήνω αυτό το πράγμα να δω πώ θα μου πάει. Δεύτερη ναι. εβδομάδα θα αρέσει τον κόσμο. Θα θα αναπνεύσει, θα, θα πάει. Και ξέρει, μπορεί να μην πάει και σφαίρα, αλλά μπορεί να πάει καλούτσικα. Οπότε λε, γιατί να μην το. Να, επειδή κάτι μπορεί, μπορεί να μην το ξέρει και ο κόσμο. Ότι η επιλο... Ρε, παιδί μου, βάζω μια ταινία και παίζει. Το, η νύχτα του Σταύρου Διοσκουρίδη. Βεβαίω. Παίζει ένα σινεμά αλφα. Ε, ο... για κάποιο λόγο όλοι πάνε να δουν τη νύχτα ναι. κτλ. Γίνεται χαμό, viral, ναι. φωτογραφίε στο Instagram κτλ. Αλλά έχει περονιστεί ότι θα παίξει μόνο μια εβδομάδα. Mm. Ο, ο Εθουσάρχης μπορεί να αποφασίσει ότι ξέρει τι, αφού έχει πάει εδώ ο Διοσκουρίδη, μπορεί να το βάλουμε και δεύτερη εβδομάδα. Κοίτα. Παίζουν διάφορα πράγματα. Είναι, και πάλι είναι ανάλογα την περίπτωση. Ανάλογα την περίπτωση. Ε, θα τύχει, ξέρει, να είναι κλεισμένο κάτι δυνατό την επόμενη εβδομάδα. Οπότε μικρά περιθώρια. Αλλά αλλαγέ γίνονται. Γι' αυτό πολλέ φορέ θα τύχει να, μας, να, να αλλάξουν αυτό που σου είπα πριν. Α πούμε ότι ήταν 14, στενείς, γίνανε 12. Ε, τελευταία στιγμή γίνονται αλλαγέ γιατί κάποιο θα πει ότι δεν με παίρνει τελικά να την αυτή τη εβδομάδα. Γιατί? γιατί πήγε καλά κάτι άλλο. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ή θα τύχει, άμα κάτι πάει πάρα πολύ καλά και δεν ήταν προγραμματισμένο πούμε, να. Συνεχίσει να παίζεται. Α το βάλουμε σε μερικέ ώρε, μερικέ yeah. προβολέ. Κάπω δηλαδή. Πώ να, να το. Πώ το άλλο να μην παίξει όλε τι μέρε. Δηλαδή, γίνονται τέτοια. Είναι ένα. Πραγματικά ο, δηλαδή, οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι. Είναι πάρα είναι πολλά. Κομμάτια, ας πούμε. Είναι λίγο παράδοξο ότι βγαίνουν τόσε πολλέ ταινίε σε μια πόλη, α πούμε, σαν την Αθήνα, που νιώθουμε ότι υπάρχει μια απειλή για τι αίθουσε. Και όχι mm. μόνο μια απειλή <ΣΣΣ> από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ότι δεν μου πάει, ότι ξέρετε τι έρχονται και γίνονται ξενοδοχεία ορισμένα, ε. ότι πρέπει να αλλάξουμε τη χρήση του κτηρίου, <ΣΣ> <ΣΣ> ότι... <ΣΣ> κτλ. Ή τα... άνθρωποι που είναι φτάνουν σε μια ηλικία πια βιολογικά που δεν μπορούν να αντέξουν να συνεχίσουν ένα σινεμά και δεν το παίρνουν κάποιοι νεότεροι, mm. κτλ. Ναι, είναι. Είναι τρομερή παραδοξότητα αυτή, ότι όσο δηλαδή, τα τελευταία χρόνια οι αίθουσε, αλλά όχι ταινίε. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη ζήτηση αυτή, δηλαδή και τι να κάνει, είναι. Να μην πάρει ταινίε, να μην τι βγάλει. Πιθανώ η απάντηση κάποια να είναι ναι, ναι. Δηλαδή δεν ναι. χρειάζεται να βιώνει του ταινίε, αυτό είναι αλήθεια. Ε, αλλά την άλλη, δεν πάει στον άλλον και να το πει εσύ γιατί βγάζει αυτέ τι πέντε ταινίε, σου πει γιατί ήθελα, γιατί μου αρέσανε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τι βγάλει ο κόσμο. Για μένα, η, η λύση σε αυτό είναι καλή. Κάπως... Οι σωστέ πρακτικέ φυσικά μπορεί να είναι. Κοίτα, για, μένα, για, για μένα, μια λύση σε αυτό το θέμα είναι σίγουρα. Καταρχά, σίγουρα καλύτερο μια πιο. Πω, δεν χρειάζεται. Σχεδόν και να βιώνουν όλε οι ταινίε πάντα. Δεν χρειάζεται. Πραγματικά δηλαδή. Κάτσε κακό στο προϊόν σου, απέναντι και μετά. Ε, αλλά ούτω και με δεδομένο αυτό, ε, ένα πιο, ε, μια πιο προσεκτική. που θέλει δουλειά βέβαια, αυτό θέλει φροντίδα. Πρέπει να είσαι από πάνω ότι δεν θα βγάλω μια ταινία, παιδί μου, και όταν λέω θα βγάλω, θα τη βάω σε όλα τα σινεμά και θα παίζει όλε τι ώρε, όλε τι μέρε. Είναι λίγο πιο στοχευμένα ότι ναι. αυτό είναι για εκεί. Θα το, βάλω να παίζει τι Κυριακέ Απόγευμα. Θα το βάλω να παίζει το βράδυ. Βγήκε πρόσφατα, πούμε, μέσα στο 15 Αύγουστο κιόλα το Pacifixion, το οποίο είναι μια από καλύτερε ταινίε κατά τη γνώμη μου τα τελευταία χρόνια που έχουν βγει. Μια πάρα πολύ δύσκολη ταινία. Πάρα πολύ βαριά, πολύ δύσκολη ταινία. Αρχή, δεν γίνεται τίποτα, δεν ξέρει. <σχ> και βγήκε 15 Αύγουστο αυτή η ταινία. Και πήγε, να σου πω κάτι, δεδομένου του τι είναι, πήγε ωραιότατα, πήγε τιμιότατα. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να κάνω θα κάνετε λίγα ιστορία που έχετε <laughs> να πα περιπτώσει. Γιατί αυτό το πήγε. Τη Δευτέρα είχε μια προβολή. Είναι Δευτέρα είχε μια προβολή εκεί. Την Τρίτη σε ένα στενό παραπέρα. Τετάρτη εκεί. Δηλαδή κάπω έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι πιο στοχευμένα ε, τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια στενόπορα που το κάνουν αυτό. Ε, το Όπερα, α πούμε, που έχει και δύο αίθουσε, παίζει κάπω με αυτή τη λογική. Δηλαδή το Past Lives για παράδειγμα, παίζει για μήνε μετά. Ναι. Είχε μια προβολή την Κυριακή το απόγευμα, α πούμε, που πάντα είχε κόσμο. Ναι, γιατί κάποιο θα πήγε να το και δει. Κάποιο θα πήγε να το δει. Δηλαδή θέλει τέτοιο. Θέλει πολύ η φροντίδα αυτό το πράγμα για να. Για να αναπνεύσουν κιόλα ε, οι ταινίε. Τώρα, ε, εντάξει, το άλλο από την άλλη, κάθε πότε θα έχει Μπαρμπεχάιμερ. Καλά, ναι. Ε, δηλαδή, για τα... κάθε πότε θα έχει ένα τόσο μεγάλο για τα μεγάλα που τραβάνε το καράβι, α πούμε, ναι. ε, κοίτα. Θα τύχει κάποιο. Δηλαδή, και φέτο το καλοκαίρι είχε ταινίε που πήγανε πολύ. Δηλαδή, και το Inside Out 2 πήγε πάρα πολύ. Το Deadpool Wolverine επίση ε, πήγε πολύ. Τα, και τα animation γενικά τραβάνε πολύ. Και το, και το Kung Fu Panda είχε πάρα πολύ. Αλλά, Έχεις, απ απλά τον Μπαρμπενχάιμερ διαφορά ήταν ότι ήταν και δύο ταινίε που καλά ότι βγήκαν μαζί και γίνει το όλο το σούσουρο γύρω από τι ίδιε ταινίε. Είναι ότι ξέρει, ήταν ταινίε που ήξερε ότι θα πάνε στα Όσκα. Δεν ταινίε που θα τις συζητάμε για καιρό. Δηλαδή ναι. ήταν ένα πράγμα πολύ. Δεν είναι ότι βγήκε τώρα μια ταινία που ξέρει ότι εμπορική, θα πάμε να τη δούμε και πιθανώ δεν χρειάζεται δηλαδή, να την. θυμηθούμε, α πούμε, τον Οκτώβριο Οπότε το Μπαρμπενχάιμερ ήταν πολύ μοναδικό ω προ αυτό. Ε, αλλά το καλό είναι ότι δηλαδή, κάθε φορά που ετοιμαζόμαστε να πούμε ότι. Α, Μάλλον τελείωσε η φάση. Μάλλον ο κόσμο δεν θα ξαναπάει στην Ναι. Θα σκάσει μια ταινία κάθε κάποιου μήνε που θα κάνει πάρα πάρα πολλά εισιτήρια. Το οποίο δεν λέει απαραίτητα κάτι για τι μικρότερε. Ε, αλλά κατά τη γνώμη μου, όσο υπάρχουν πράγματα που πέφτει ο κόσμο στο λειτουργεί και προ τα κάτω. Έτσι, δηλαδή σου θυμίζει λίγο τη φάση, ξαναμπαίνει στη φάση. Αλλά και υπάρχουν και μικρότερε ταινίε, αυτό όπω αναφε... το Goldman που ανέφερα πριν, το οποίο. και άλλε αυτού του ελληνικού. Τώρα... Αυτό είναι πρόσφατο, γι' αυτό το αναφέρω. Ε, που κάνουν το hit του, κάνουν την επιτυχία του, στο κύκλωμα που το κάνουν. Αλλά αυτό χρειάζεται πάρα πολύ. Δηλαδή, χρειάζεται πάντα να βρίσκουν λίγο αέρα για να πάρουν ταινίε. Yeah. και να... Είναι πολλέ οι οποίε κάπω Κάπω κι εγώ. Κοιτά μια λίστα. Αυτό που έλεγε πριν, κοιτά μια λίστα από περιγραφέ. Εν τω μεταξύ, ξέρει, πιο πολλέ από αυτέ τι ταινίε πήγαινε λίγο φεστιβάλικά, τα έχουν πάρει στα μεγάλα φεστιβάλ. Δύσκολα κάποια από αυτέ θα είναι σκουπίδι. Ναι, ναι. Ξέρεις, είναι περισσότερε από αυτέ. Ε, με... παρα... Δύσκολα υπάρχει κακή ταινία με πολύ κακή κριτική πια. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή πάντα υπάρχουν τρει-τέσσερι, οι οποίε είναι του τριάστερου ναι. και λε. Και πάντα βλέποντα λε, θα την έβλεπα αυτή είναι... αν ναι. ήταν μία την εβδομάδα. Αυτό, αυτό ακριβώ λέει. Τώρα, ας πούμε, δηλαδή εβδομάδα... να έχει δύο blockbuster αυτή ναι. και μια ελληνική και το παιδικό τη εβδομάδα. Μπράβο, ναι. Τώρα θα τύχουν εβδομάδε που αυτό θα βγούνε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, δύο-τρει ταινίε μαζί. Οκ, okay. εντάξει. Δηλαδή θα τύχει να βγούνε τέσσερα-πέντε τέτοια. Αυτά τα, τα μεσαίο καλλιτεχνικό φεστιβάλικά που δεν είναι, ρε παιδί μου, άμα ήταν κάτι τρομερό θα το ξέραμε. Δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά είναι καλέ ταινίε ναι. που είναι εκεί το τριαράκι αυτό. Φύγαν όλε άκλεφτε. Δεν... Ποιο... Τι θα ξεχωρίσει, όταν βγαίνουν τέσσερα μαζί, κατάλαβε. Τώρα να σου πω και κάτι άλλο. Νομίζει ότι πια μπορούμε να πούμε μια σχέση έχουμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, από τη μία, ποιο θα πάει να δει όλε αλλά από την άλλη, μήπω έχει πεθάνει ή πεθαίνει και η συζήτηση ότι πεθαίνει η αίθουσα. <laughs> δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι Όπω α πούμε, μια περίοδο έγινε τεράστιο, τε, όχι τεράστιο, τερέν. δεν μιλάμε ότι πήγαινε, αλλά στη μουσικοβιομηχανία μέσα ο κόσμο παράτησε τα CD. Αλλά ναι. αυτοί που θέλουν να αποκτήσουν κάτι πέναν βινίλιο, το ότι παίρνοντα το βινίλιο, ξαφνικά δημιουργήθηκε μια νέα αγορά βινιλίου, mm. η οποία ήταν όσο όσο, αλλά ήταν μια αγορά βινιλίου. Δηλαδή στην ουσία ο κόσμο πήγαινε και αγόραζε βινίλια, γίνονται φεστιβάλ. Βε, βε, παίζει, ε, ακόμα αυτό, ναι, παίζει, παίζει ακόμα αυτό. Ναι, παίζει ακόμα. Για αυτού που θέλουν και φετίχ, το φετίχο του, α πούμε, να το Αλλά όλοι Ας πούμε, τις κυκλοφορίες τους πια να τις βγάλουν και σε βινίλιο mm. κυρίως, σε περιορισμένο μήπως και εδώ ότι σε αντίδραση στην πλατφομοποίηση της παρακολούθησης mm. ότι ξέρεις τι, υπάρχει και ένας κόσμος που λέει, ξέρεις και κι ας έχω την πλατφόρμα δεν θα πάνω εδώ, θα το βάλω το σινεμά στην mm. εβδομάδα μου. Ισχύει, ισχύει αυτό, δηλαδή φαίνεται και από αυτό που είπα ότι εν τέλει δεν ήταν επειδή μου πήρε τέχνημα μια ταινία η οποία πήγε το Spider-Man μετά το COVID. Mm -hmm. Και λέγαμε Α, έκανε ιστήρια μια ταινία. Ευτυχώ Παναγία μου έκανε ιστήρια μια ταινία. Μετά βγήκε το Top Gun Maverick, μετά το Oppenheimer, μετά τώρα το Inside Out. Δηλαδή αυτό. Υπάρχουν ταινίε που κουβαλάνε πολύ. Οπότε έχει. Κάπω θεωρώ ότι όντω δεν παίζει πλέον αυτό το. Έχει τελειώσει το σινεμά. Δεν έχει τελειώσει το σινεμά. Γιατί όταν βγαίνουν μεγάλε εμπορικέ ταινίε που κόσμο θέλει να δει, δηλαδή, πάει σινεμά. Αλλά πέρα από αυτό, είναι και το άλλο που συζητάγαμε αυτό για τι για τις επανεκδόσει ή τι εντό εισαγωγικών επανεκδόσει, Όλα αυτά τα, που είναι κάτι μικρό φεστιβάλάκια, ναι. βδομάδα Ταρκόφσκι που είχε πάει, πάει πάρα πολύ καλά, βδομάδα αυτού νου, βδομάδα του άλλου. Που αυτό συνδέεται ακόμα περισσότερο με αυτό που λε, ότι αυτέ είναι ταινίε, πολλέ από αυτέ, εν που τι έχουμε δει, τι έχουμε χιλιοδεί, μπορεί, να, να τι βρει εύκολα. Αλλά θε να βάλει το. Ναι. Σου αρέσει το. Όχι απαραίτητα το event που δεν είναι του να πάω εκεί πέρα που είναι όλοι, γιατί σιγά, σιγά, σιγά το. Αλλά το λε, γιατί να μην πάω να δω, ρε παιδί μου, μια από τι καλύτερε ταινίε που έχουν γυρίσει. Γιατί να μην πάω να τη δω. Στο σινεμά. Στο σινεμά απόψε. Δηλαδή, τι καλύτερο. Γιατί θα έχω καλύτερο, καλύτερο να κάνω απαραίτητα. Όχι. Είναι κατάλαβε. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι λίγο. Ξέρεις, είναι, περάσαμε, πάσε, δύσκολα, ναι, περάσαμε δύσκολα. Πασέ, ναι, περάσαμε, περάσαμε λίγο κάποια δύσκολα χρόνια. Το Αλλά έχει μια ρύθμιση. Και έχει μια ρύθμιση. Θέλει προσοχή, βέβαια. Δηλαδή, τα αισθήματα δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ ψηλά. Όχι. Δηλαδή, Όχι. τώρα τελευταία γύρω στο κατοστάρι, α πούμε. Ε, 90%, 100, εκεί πέρα γύρω παίζουν. Εντάξει, όταν βγει το Τζόκερ θα ανέβουνε. Ξέρεις, έτσι πάνω αυτά. Ε, οπότε... το μήνα εννοούμε. Ε, Κατ' οστάρι το μήνα εννοούμε. Κατ' Τόσο πολλά ιστορία η Ελλάδα. Mm. Ε, εντάξει, δεν είναι μεγάλο νούμερο. Τώρα <laughs> <laughs> τι μάδε. 90, έκανε νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 90.000. 90. 90 Ορίστε. Εντάξει, είναι αρκετό νούμερο. Έχει υπάρξει μεγαλύτερο. Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά στο... ξέρει, ε, δεν είχαμε και τι πλατφόρμε τότε. Ναι. Είναι... Μάλιστα. Το δωρή, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Θοδωρή Δημητρόπουλο, δημοσιογράφος του News 24 /7. Στον ήχο ο Γιάννη Βασιλιάδη. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 24 στο Spotify και τα Apple Podcast.